Σήμερα για να αρχίσουμε τις κουβέντες μας είναι ο κύριος Θεόδωρος Καράογλου, βουλευτής σε δεύτερης περιφέρειας Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία και πρώην Υπουργός Μακεδονίας Θράκης. Καλημέρα κύριε Καράογλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Ναι, μ' ακούτε κύριε Καράογλου, δεν τον ακούω τον κύριο Καράογλου. Ναι, καλημέρα. Μ' ακούτε. Τώρα σας ακούω κύριε Καράογλου. Καλημέρα, Καλημέρα, σας ακούω πολύ πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ πολύ που είστε μαζί μας σήμερα το πρωί, κύριε Καράογλου. Είστε καλά καταρχάς? Είμαι καλά, χαίρομαι που μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε. Είναι χαρά και τιμή μου να μιλάω μαζί σας. Και δική μας είναι, και μάλιστα μια μέρα που είναι έτσι και πάλι μες στις γεγονότα πολλά. Είχαμε χθες το βράδυ την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει η Εξεταστική Επιτροπή για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε ουσιαστικά ο κύριος Πέτσας τις εκστρατείες κατά της πανδημίας. Έχουμε σήμερα και τον Πρωθυπουργό εδώ. Γενικότερα είναι μια περίοδος με πολλά πολλά και πολιτικά γεγονότα και φυσικά είμαστε πάντοτε μέσα στον πόλεμο κατά της πανδημίας, έτσι. Τα βάλατε όλα μαζί. Τα έβαλα όλα μαζί, ναι. Θα τα ξετυλίξουμε σιγά σιγά. Σιγά σιγά για το κάθε ένα από αυτά. Πρώτο ζήτημα. Υπάρχει μια γνωστή παλιά βουκουλική παροιμία η οποία λέει όταν η κατσίκα θέλει να φάει ξύλο ξύνεται στην κλίτσα του τσομπάνι. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό ακριβώς κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κατάθεση της πρότασης για Εξεταστική Επιτροπή είναι κάτι που εμείς το καλωσορίζουμε. Χαιρόμαστε που ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε την πρόταση αυτή. Χαιρόμαστε που μας δίνει τη δυνατότητα να ψηφίσουμε την πρόταση αυτή, βέβαια διευρύνοντάς την λίγο και πηγαίνοντάς την από το 2015, όταν ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να μάθει ο ελληνικός λαός όλη την αλήθεια. Να ξαναθυμηθεί τα αποσκοτόπια του Καλογρέτσα με τα οποία θα στείλει αντιλογικό κανάλι. Να ξαναθυμηθεί τις offshore εταιρείες και τα ταξίδια του κυρίου Παπά στη Βενεζουέλα ή οπουδήποτε αλλού για να βρει τους χρηματοδότες. Να ξαναθυμηθεί τα 3 εκατομμύρια που πήρε γνωστή εφημερίδα για να στηθεί. Έτσι. Όλα αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός και βεβαίως τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες μια εβδομάδα πριν τις εκλογές στις συγκεκριμένες ανύπαρκτες εταιρείες δίναν 10 μονάδες διαφορά υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια πολύ αυξημένο το ποσοστό της Χρυσής Αυγής. Και βέβαια τα αποτελέσματα ήρθαν ακριβώς διαφορετικά. Άρα λοιπόν, καλωσορίζουμε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κάτι το οποίο θα ψηφίσουμε. Θα φροντίσουμε όμως να διευρυνθεί η περίοδος και να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια και αλήθεια για το τι έγινε από 1η Απρίλη 2015 μέχρι και σήμερα. Μέχρι και σήμερα δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Και από εκεί πέρα θα δούμε. Τελικά, ποιος πήγε για μαλλί και φεύγει κουρεμένος. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα. Βέβαια, κύριε Καράογλου, τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης συμφώνησαν με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για να. Και φυσικά θα γίνει η συζήτηση και προφανώς και η διευρυμένη. Να πούμε στους τηλεθεατές μας για να το γνωρίζουν ότι είναι η δυνατότητα αυτή να συζητηθούν τα θέματα αυτά γίνεται χάρη στον αναθεωρημένο άρθρο του Συντάγματος, το οποίο επιτρέπει, εφόσον υπάρχουν 120 ψήφοι, να μπορέσει να ψηφιστεί, να υπάρξει μια τέτοιου είδους πρόταση από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Και βέβαια έχουμε θεωρητικά και εφόσον υπάρξει και η δική σας και η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας θα συνταχθεί από ό,τι άκουγα το πρωί και το κοινάλ μαζί της υπό την έννοια ότι θέλει μια πλήρη διαφάνεια σε όλα όσα έχουν συμβεί από το 2015 μέχρι και τώρα όμως, έτσι. Ελπίζω ότι όλα τα κόμματα θα ταχθούν υπέρ της πρότασης Νέας Δημοκρατίας. Εμείς δεν αρνούμαστε τη διερεύνηση όλων των περιστατικών, ναι, αλλά θα είναι και το σχόλιο ελληνικού μέσα, να υποθέσουμε, θα είναι και, και η χρηματοδότηση σε κανάλια που δεν υπήρχαν σε ό,τι αφορά τα μερικά site, τα οποία δεν υπήρχαν και όμως πήρανε πολύ περισσότερα. Ναι, έτσι, για τη διάρκεια της εκστρατείας κατά της πανδημίας, έτσι. Βασική αρχή της Νέας Δημοκρατίας είναι απόλυτη διαφάνεια σε όλα τα ζητήματα. Ναι, λοιπόν, λέμε να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια σε όλα τα ζητήματα, αλλά να ξεκινήσουμε από 1η Απρίλη 2015 για να δούμε και την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθεί απρόσκοπος είναι να το βγάλει. Και πιστεύει ότι ο ελληνικός λαός πάσχει από Αλτσχάιμερ, έχει κοντή μνήμη και έχει ξεχάσει ότι έχει συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πιστεύω ότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα, το τονίζω, όλα τα υπόλοιπα κόμματα θα ψηφίσουν την πρόταση Νέας Δημοκρατίας για διεύρυνση της Εξεταστικής Επιτροπής, των χρονικών ορίων έρευνας Εξεταστικής Επιτροπής από 1η Απρίλη 2015. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα που αφορά το ζήτημα επικαιρότητας που σωστώς θίξατε, το ζήτημα της σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής για τα δεκτενόμενα στατουτή. Ήταν πολύ φρέσκο, κύριε Καράογλου. Δεν μπορούσε. Χθες το βράδυ έγινε η πρόταση και η ρελάνση, βεβαίως. Να πάμε, πάρα πολύ σημαντικό.
Και βέβαια σχετίζεται και σήμερα με αυτό, γιατί είναι ο τρόπος με τον οποίο έχουμε την εκστρατεία κατά της πανδημίας και έχουμε χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού και θα έχουμε εδώ πέρα άρα στη Βόρεια Ελλάδα. Και την Pfizer έχουμε στο προσκήνιο. Βεβαίως. Λοιπόν, σήμερα έρχεται ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη και στις 11 η ώρα εγκαινιάζει το μεγαλύτερο ψηφιακό κέντρο της Pfizer στην Ευρώπη. Ένα από τα 6 μεγαλύτερα του κόσμου, το οποίο θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου του Μητσοτάκη και θετική ανταπόκριση από τον Θεσσαλονικιό CEO, διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer, της παγκόσμιας Pfizer, τον Albert Bourla, ξεκίνησε για μια επένδυση μικρή η οποία θα απασχολούσε 200 εργαζόμενους. Σήμερα μιλάμε για ένα ψηφιακό hub, 2 ψηφιακά hub μάλλον, που συνολικά θα απασχολούν 1.200 καταρχήν εργαζόμενους. Και τι εργαζόμενους? Εργαζόμενους υψηλής τεχνολογικής γνώσης, εργαζόμενους πτυχιούχους των πανεπιστημίων μας, των πολλών πανεπιστημίων μας, του μεγαλύτερου πανεπιστημίου της Ελλάδας, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να δουλεύουν εδώ, στην πατρίδα τους, στον τόπο τους, αντί να ξενιτεύονται. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια πολύ σημαντική επένδυση. Γι' αυτό το λόγο έρχεται και ο Πρωθυπουργός να εγκαινιάσει τη λειτουργία αυτού του μεγαλύτερου ψηφιακού κέντρου της Pfizer στην Ευρώπη, που βεβαίως, όπως είπα πιο πριν, θα δώσει δουλειά σε 1.200 νέα παιδιά, high-tech, υψηλού μορφωτικού επίπεδου. Και αυτό δείχνει ότι όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία δημιουργεί ένα πλαίσιο φιλοεπενδυτικό, η οποία διευκολύνει με κάθε τρόπο που μπορεί τους επενδυτές για να κάνουν τις επενδύσεις. Και χαίρομαι πάρα πολύ και εγώ που στη διάρκεια της θητείας μου ως Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης βοήθησα σε τεχνικά προβλήματα που υπήρχαν για να ξεπεραστούν κάποια εμπόδια, γραφειοκρατίες, οτιδήποτε άλλο. Χαίρομαι λοιπόν που σήμερα θα εγκαινιαστεί το ψηφιακό κέντρο αυτό και θα ξεκινήσει τη λειτουργία του. Δείχνει τη Θεσσαλονίκη της νέας εποχής, δείχνει την Ελλάδα της νέας εποχής, αυτή που έχουμε ανάγκη, αυτή η οποία θα παράγει, αυτή η οποία θα δημιουργεί, αυτή η οποία θα κρατάει τα παιδιά της στην πατρίδα και όχι στις χώρες του εξωτερικού. Βεβαίως, κύριε Καραόγλου, και είναι πάρα πολύ σημαντική η επένδυση και είναι πάρα πολύ σημαντικό κυρίως η στελέχωση του συγκεκριμένου κόμβου με παιδιά. Ήταν αυτό το οποίο ζητούσαμε, τη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας των πανεπιστημίων μας με την αγορά. Ωστόσο, σήμερα, εκτός από τον Πρωθυπουργό, έρχεται στη Βόρεια Ελλάδα και ο Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, προκειμένου να τονώσει το εμβολιαστικό θέμα, το οποίο είναι στη Βόρεια Ελλάδα πολύ πίσω. Και θα ξεκινήσει από την Πιερία σήμερα, θα είναι στο Δίον, θα είναι στον Πλαταμόνα και σιγά σιγά θα πάει και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Σε αυτό το γεγονός ότι αναγκάζεται να έρθει ο κύριος Θεμιστοκλέους επάνω, δεν είναι ένα σημείο, ένα δείγμα αποτυχίας της αυτής της προσπάθειας της κυβέρνησης να πει στον κόσμο να εμβολιαστεί? Είναι κάτι που μας στεναχωρεί, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία πλήγει πάρα πολύ από όλα τα κύματα του κορονοϊού και ειδικά από το πρώτο και το δεύτερο, Καστοριά, Κοζάνη. Θα έπρεπε τα ποστά εμβολιασμού να έχουν ξεπεράσει, κατά την άποψή μου, το 90%. Και δυστυχώς είναι χαμηλά, είναι ψηλότερα από την υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη, είναι γύρω στο 55-57%, αλλά δεν είναι αυτά που θα έπρεπε να είναι. Προφανώς γι' αυτό έρχεται ο Μάριος Θεμιστοκλέους και θα ακολουθήσουν και άλλες επισκέψεις και άλλων στελεχών και υπουργών της κυβέρνησης, γιατί θα πρέπει να παρακινήσουμε όλοι και να πείσουμε τους δύσπιστους πολίτες ότι θα πρέπει να εμβολιαστούν, γιατί το εμβόλιο είναι σωτηρία. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ελπίζω να το καταλάβουν οι συμπατριώτες μας. Προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να τους πείσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε. Δεν λέμε ότι ό,τι έχουμε κάνει είναι τέλειο και ότι όλα είναι σωστά και ότι δεν μπορούσαν να είναι κάποια πράγματα πιο καλύτερα ενδεχόμενα. Προσκαλούμε και προκαλούμε όποιον νομίζει ότι μπορεί να συνεισφέρει στην προσπάθεια αυτή να πιστούν οι δύσπιστοι συμπατριώτες μας που δεν εμβολιάζονται να το κάνουν. Είναι καλοδεχόμενη η βοήθειά τους, έτσι. Από εκεί πέρα, εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια να πείσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού να εμβολιαστεί, γιατί μόνο έτσι θα χτίσουμε το τείχος της ανοσίας. Είναι αμαρτία τη στιγμή που υπάρχει το χάρισμα του εμβολίου, τη στιγμή που μπορούν να σωθούν συμπατριώτες μας, δυστυχώς ακούγοντας διάφορες καινοφανείς θεωρίες ασχέτων ανθρώπων, θεωρίες συνωμοσίας, να μην εμβολιάζονται και να τους κάνουμε. Ας παρακολουθήσουν καθημερινά την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας. Το 95% περίπου αυτών οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι ή νοσηλεύονται στις κλινικές COVID είναι άνθρωποι που δεν έχουν εμβολιαστεί. Για ποιο λόγο να το κάνουν λοιπόν?
δεν έχει νόημα, δεν έχει λογική. Τους καλώ και εγώ προσωπικά να εμβολιαστούν, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο καταρχήν θα διασφαλίσουν τη ζωή τους και την υγεία τους, αλλά στη συνέχεια της οικογένειάς τους, των συμπατριωτών τους, των φίλων τους. Είναι σημαντικό. Κύριε Καράγλου, το γεγονός ότι ανοίξαμε τα πάντα για τους εμβολιασμένους και μάλιστα εδώ στη Θεσσαλονίκη, που το υλικό φορτίο είναι βαρύ, μέχρι πολύ βαρύ, δεν είναι σαν να δίνουμε ένα διπλό μήνυμα στους πολίτες, ότι στην ουσία, εντάξει, ακόμα και να υπάρχει, είσαστε έξω, μπορείτε να βγείτε ελεύθερα και να διασκεδάσετε. Είδαμε στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο το βράδυ, ήταν γεμάτη με τα μαγαζιά δηλαδή και τα. Με τα μεσονύχτη ήταν γεμάτα. Ναι, αλλά πρέπει να πω ότι και το Σάββατο και την Κυριακή, γιατί έτυχε και εγώ να είμαι έξω με διάφορες παρέες, όπου πηγαίναμε, αυτό είναι το σημαντικό, μας ζητούσαν το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού, το οποίο εγώ προσωπικά και οι άλλοι παρέα δηλαδή το έχουν στο κινητό τους τηλέφωνο και το δείχναμε για να περάσουμε μέσα. Και αυτό είναι κάτι που θέλω να πω, ότι όταν τον Ιούνιο ήμουν σε μια κοινοβουλευτική αποστολή στη Βιέννη, εκεί ήδη εφαρμοζόταν. Δεν μπορούσε να καθίσει είτε μέσα είτε έξω, αν δεν έδειχνε ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού. Άρα λοιπόν, ήταν ένα κίνητρο στην ουσία για τους εμβολιασμένους, αλλά και για να καταλάβουν αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί ότι θα έχουν προβλήματα. Οι εμβολιασμένοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν κινδυνεύουν πλέον, έτσι, έχουν ακόμη και να νοσήσουν, περνάνε εύκολα την περιπέτεια αυτή. Και δεν αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα υγείας με διασωληνώσεις και με θανάτους όπως οι ανεμβολίαστοι. Θέλουμε λοιπόν να στείλουμε το μήνυμα πώς θα χάνουν αυτοί οι άνθρωποι, και ειδικότερα στη νέα γενιά που κυκλοφορεί περισσότερο. Πράγματι, ισχύει το μέτρο της ελευθερίας για αυτούς που έχουν εμβολιαστεί, γιατί αυτοί στέλνουν το καλό μήνυμα στην κοινωνία, και θα πρέπει παράλληλα, βλέποντας και ειδικά τα νέα παιδιά που δεν έχουν εμβολιαστεί, τι χάνουν, ότι θα πρέπει να προστρέξουν το συντομότερο δυνατόν να εμβολιαστούν κι αυτοί. Νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα παραδειγματισμού και θέλω να πιστεύω ότι υπάρξει θετική ανταπόκριση από την κοινωνία γενικότερα. Παρέλαση θα έχουμε, βλέπετε ότι θα έχουμε κανονικά. Έχει ήδη υποθεί ότι θα γίνει κανονικά η παρέλαση, αλλά ο Υπουργός Υγείας είπε ότι θα αναθεωρούνται τα μέτρα ανά 15 μέρες, το οποίο σημαίνει δηλαδή ότι αν ανεβάσουμε πάρα πολύ το υλικό φορτίο, ίσως υπάρχει το ενδεχόμενο να μην γίνει ή θα γίνει με αυστηρά μέτρα. Καταρχήν να πω ότι και εγώ σαν πρόσωπο, αλλά και η παράταξή μου, η Νέα Δημοκρατία, είναι υπέρ της διεξαγωγής των παρελάσεων και της μαθητικής νεολαίας και των στρατευμένων παιδιών μας. Γιατί θέλουμε να τα καμαρώνουμε τα παιδιά μας, τους μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, νηπιαγωγείων, που είναι το μέλλον της πατρίδος, αλλά βεβαίως τη στρατευμένη νεολαία, η οποία είναι σε ετοιμότητα και όταν χρειαστεί, αν ποτέ χρειαστεί, ευχόμαστε ποτέ να μην χρειαστεί, μπορεί να υπερασπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πατρίδα. Δεν είμαστε αντίθετοι, όπως κάναν κάποιοι άλλοι, βλέπε ΣΥΡΙΖΑ ή άλλα κόμματα της αριστεράς, που είναι γενικότερα κατά των παρελάσεων. Αυτό είναι το ένα. Η κυβέρνηση λοιπόν εκφράζει την πολιτική βούληση να γίνουν οι παρελάσεις, και μάλιστα με παρουσία κόσμου, για να καμαρώσει τα παιδιά του, να τα χειροκροτήσει, να τα χαρεί. Βέβαια με την τήρηση των μέτρων που προβλέπονται, των αποστάσεων, των μασκών κτλ. Όμως υπάρχει το ένα μεγάλο όμως. Αν τα επιδημιολογικά δεδομένα της περίοδου δεν το επιτρέπουν, προφανώς θα ληφθούν άλλα μέτρα. Εμείς λέμε καταρχήν ότι θέλουμε να γίνουν όλες οι παρελάσεις κανονικά και με παρουσία κόσμου. Ελπίζουμε και παρακολουθούμε έτσι ώστε να συγκρατηθούν τα επιδημιολογικά δεδομένα στα επίπεδα που βρίσκονται και να μην ξεφύγουν, γιατί προφανώς αν ξεφύγουν θα είμαστε αναγκασμένοι να ακούσουμε τις οδηγίες των ειδικών, των επιδημιολόγων, των λοιμοξιολόγων, που από την αρχή της κρίσης αυτής της πανδημίας ακολουθεί η κυβέρνηση, και να πάρουμε κάποια μέτρα. Ευχόμαστε λοιπόν να μην έχουμε τέτοια έξαρση. Είναι σημαντικό να προσέχουμε όλοι μας, γιατί η πανδημία δεν τέλειωσε. Όσοι εμβολιάστηκαν, να εμβολιαστούν, να φοράμε τις μάσκες μας όταν είμαστε με πολύ κόσμο και ειδικά κόσμο που δεν γνωρίζουμε, ακόμη και σε ανοιχτούς χώρους, να κρατάμε τις κοινωνικές αποστάσεις, όλα τα σχετικά που προβλέπονται, έτσι ώστε να περιορίσουμε το κακό. Αυτό ακριβώς, και να δούμε πώς θα γίνει, αν χρειαστεί αναθεώρηση, να υπάρξει αναθεώρηση. Τώρα, επειδή νομίζω ότι δεν προλαβαίνουμε και πολλές τις υπόλοιπες ερωτήσεις που είχα προετοιμάσει, μια πολύ γρήγορη. Εκτιμάται ότι φτάνουν τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στην ενέργεια, η οποία ανεβαίνει, και μάλιστα την Παρασκευή που θα έχουμε και το πετρέλαιο θέρμανσης, και το οποίο το χρειαζόμαστε ειδικά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα που κάνει περισσότερο κρύο εκ των πραγμάτων. Θα καταφέρει να ταπεξελθεί η κυβέρνηση σε αυτή την κρίση? Καταρχήν να επισημάνουμε ότι η ακρίβεια, και ειδικά η ακρίβεια ενεργειακή, που ξεκινάει από την ανατίμηση της τιμής του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των άλλων μέσων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, είναι κάτι το οποίο είναι παγκόσμιο. Δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο, δεν κάναμε κάτι λάθος, αλλά είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτό έχει επιπτώσεις σε μια σειρά
τις μεταφορές για παράδειγμα. Μου έλεγε χαρακτηριστικά φίλος ο οποίος εμπορεύεται προϊόντα από την Κίνα ότι ενώ έφερε το κοντέινερ με 1500 δολάρια τώρα πλήρωσε 12.500 δολάρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν, μιλάμε για δεκαπλασιασμό στην ουσία της τιμής μεταφοράς, άρα ανεβαίνει και το κόστος της αξίας των προϊόντων. Και μια σειρά τέτοιων γεγονότων. Η κυβέρνηση ήδη ανακοίνωσε ένα πακέτο. Ένα πακέτο θεωρώ αρκετά ικανοποιητικό. Αυτό όμως που παράλληλα είπε είναι ότι εμείς είμαστε εδώ και παρακολουθούμε την πορεία και αν δούμε ότι συνεχίζονται οι ανατιμήσεις της ενέργειας, συνεχίζονται οι ανατιμήσεις των προϊόντων, εδώ θα είμαστε να ανακοινώσουμε και άλλα μέτρα. Δόξα τω Θεώ, η πορεία της οικονομίας μας είναι σε καλό επίπεδο. Θυμίζω ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2021 κλείσαμε με ανάπτυξη στην 16,2% και το τρίτο τρίμηνο είναι το πιο καλό τρίμηνο, γιατί είναι Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, που είναι το τρίμηνο του full τουρισμού, που επίσης, δόξα τω Θεώ, πήγε πάρα πολύ καλά. Άρα θεωρώ ότι υπάρχουν οι δυνατότητες, το είπε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Χρήστος Σταϊκούρας, αν χρειαστεί να υπάρχουν και συμπληρωματικά μέτρα. Αλλά από εκεί πέρα κάνουμε και κάτι άλλο εξίσου σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Στο ΕΚΟΦΗΝ, στο Συμβούλιο Υπουργών Εθνικής Οικονομίας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Χρήστος Σταϊκούρας, όσο και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ο Κώστας Κρέκας, που ήταν επίσης παρόν, βάλαν το ζήτημα να υπάρξει μια κοινή αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως έγινε, για παράδειγμα, με την πανδημία. Όπως με την πανδημία πάρθηκε η απόφαση και στάθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης των 750 δις, που πήρε κάποια χρήματα δανεικά και κάποια χρήματα από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα έδωσε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είχαμε κοινή προμήθεια των εμβολίων. Είχαμε κοινή ψηφιακή πολιτική, ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμό. Μια σειρά τέτοιες διαδικασίες. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και τώρα. Η κρίση, η κάθε κρίση, κυρία Μακρύ, είναι μια καλή ευκαιρία για να εμβαθύνουμε ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί μέσα από τη συνεργασία δυναμώνουμε όλοι μας και πετυχαίνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Κάθε χώρα μόνη της έχει πρόβλημα. Αν λειτουργήσει όπως πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι πολύ καλύτερα για όλους μας. Αυτό ακριβώς. Και με αυτήν την φράση σας, κύριε Καράγουλη, θα ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το πρωί. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Να είστε καλά.